Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τις τροποποιήσεις που γίνονται και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος. Το άρθρο 1, όπως και στο άρθρο 3, παράγραφος 2, δεν συμφωνούμε. Το είπαμε και στην Επιτροπή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διατηρείται ένας τέτοιος αριθμός μετακλητών σε πρώην Προέδρους της Βουλής, Αντιπροέδρους, εκλεγμένων Πρωθυπουργών, αρχηγών κομμάτων κλπ. Το επιχείρημα ότι κάνουν κάποιο επιστημονικό έργο κλπ. Κατά τη γνώμη μας δεν στέκει, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να είναι πιο αξιόλογοι και είναι και κάνουν επιστημονικό έργο παντού και οι οποίοι δεν στηρίζονται από κανέναν παρά μόνο από τις δικές τους δυνάμεις και πιθανά από διάφορες ομάδες που τους υποστηρίζουν ή άλλα ιδρύματα. Επομένως, δεν συμφωνούμε με αυτό το θέμα. Τώρα, στο άρθρο 5 έγινε συζήτηση και στην Επιτροπή. Εδώ συγκροτούνται δύο επιτροπές που αφορά το κανάλι της Βουλής, λέω. Η μία είναι για τον έλεγχο του προγράμματος και η άλλη είναι τεχνική. Εμείς θέσαμε και θέτουμε το θέμα ότι δεν μπορεί το κανάλι της Βουλής να είναι στην δικαιοδοσία του εκάστοτε Προέδρου. Οποιοσδήποτε και να είναι αυτός και τα κόμματα της Βουλής, γιατί λογικά είναι των κομμάτων της Βουλής, να μην έχουν κανένα λόγο. Και να μην μπορούν σε τελευταία ανάλυση να εκφράσουν και κάποιες παρατηρήσεις, παρά μόνο αν κάτι συμβεί στραβό, να βγαίνουν με κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Φυσικά, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα αλλάξει εύκολο ο προσανατολισμός, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να υπάρξει ένα στοιχειώδης έλεγχος, να έχουμε γνώμη δηλαδή και για το πρόγραμμα και φυσικά για το πώς εκτελείται και για την τελευταία ανάλυση το πρόγραμμα. Και ας αφήσουμε τώρα εδώ τα διάφορα δημοκρατικά τερτύπια. Το αποφασίζει εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία μέσω του Προέδρου ή άλλων επιτροπών. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση στην Επιτροπή για το πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί και θα υπάρξουν και κάποιες προτάσεις. Τώρα, γι' αυτό που δεν μιλάει κανένας βέβαια και είναι λογικό, είναι για το άρθρο 6, όπου γίνονται ορισμένες αλλαγές στην Επιτροπή της Βουλής για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Πρόκειται για το άκρο νάωτον της υποκρισίας που αφορά την γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία την έχει επεξεργαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που λίγο ως πολύ τι λέει. Λέει ότι πρέπει να κάνουμε συμμέτοχα και τα ελληνικά, τα κοινοβούλια των χωρών μελών, ώστε να υπάρχει μια συλλογική επεξεργασία και όλες αυτές τις ιστορίες που αποτελούν μια μεγάλη κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό και αποτελούν μεγάλη κοροϊδία. Όχι μόνο γιατί ο συσχετισμός δυνάμεων είναι πολύ συγκεκριμένος σε όλα τα κοινοβούλια τα εθνικά, αλλά και δεύτερον γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γράψει στα παλιά της τα παπούτσια δημοψηφίσματα λαών ολόκληρων. Είναι ικανή να τους βάζει να ψηφίζουν κάθε χρόνο μέχρι να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει. Άρα αυτό το πρόσχημα, και μάλιστα ορισμένοι εντυπωσιάζονται κιόλας, ότι θα συζητάμε, θα ενημερώνεται η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, καταρχήν είναι υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης να την ενημερώνει και ότι θα διευρύνουμε και θα συζητάμε τα ετήσια προγράμματα, θα μπορεί να βάζουμε διαπραγματευτικές γραμμές. Καλά, εσείς ποιον τα λέτε όλα αυτά? Τι διαπραγματευτικές γραμμές? Η κάθε κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται όπως θέλει. Δεύτερον, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι θέλει, όπως όλα αυτά τα χρόνια, και θα κάνει αυτό που είναι το συμφέρον του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Και ξαναλέμε ότι είναι τέτοιες οι δομές, τέτοια η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δικτατορία των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Δεν αλλάζει, ούτε γίνεται προοδευτική, θα γίνεται χειρότερη και αυτό δεν το αποδεικνύει επειδή το λέμε εμείς σαν διακήρυξη, το αποδεικνύει η ίδια της η πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι ήταν στην αρχή, χειροτερεύει συνέχεια, γιατί έχει αποστολή από τη μια πλευρά να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και από την άλλη φυσικά να παίρνει μέρος είτε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση είτε σαν μεγάλες υπεριαλιστικές χώρες στο μοίρασμα, στο ξαναμοίρασμα των αγορών, σε επεμβάσεις, σε πολέμους κλπ. Και κάτι ακόμα. Θα καλούμε, λέει, τον υποψήφιο Ευρωπαϊκό Επίτροπο για να το συζητάμε. Και λοιπόν,
Θα έρθει, θα πει ποιες είναι οι θέσεις του και η κυβέρνηση θα τον διορίσει. Δηλαδή μια κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό. Και βέβαια το θέμα που τίθεται επίσης είναι για να προχωράει πιο γρήγορα η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών, που όλες είναι φιλολαϊκές. Έχουν τσακίσει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Κυρία Πρόεδρε, θα μου δώσετε 2 λεπτά ανοχή. Επομένως, δεν συμφωνούμε και τα καταψηφίζουμε. Στα υπόλοιπα, σε ορισμένα άρθρα δεν έχουμε πρόβλημα, όπως είναι το 2 με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν, το 3, το 4 για αυτά τα άρθρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ίδρυμα της Βουλής. Εμείς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, και δεν ξέρω αν διορθώθηκε στην έκθεση, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν συμφώνησε το 1996 και το 1999. Ήταν κατά της συγκρότησης. Και δεν συμφωνήσαμε, έτσι είναι, το ξέρει και ο κύριος Στραγάκης που είναι και πιο παλιός. Εμείς γιατί δεν συμφωνήσαμε? Γιατί τα θέματα που χειρίζεται το Ίδρυμα της Βουλής για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία είναι ευρύτερα, είναι κοινωνικά, είναι πολιτικά, αφορούν θέματα διεθνών σχέσεων. Δραστηριότητες δηλαδή που αναπτύσσονται συνολικά από το Ίδρυμα αυτό αφορούν πολλές πλευρές της πολιτικής, κοινωνικής αλλά και των διεθνών σχέσεων της χώρας. Και εμείς θέλουμε να μιλήσουμε καθαρά και το γνωρίζει και ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση, ούτε κοινή συνισταμένη σε κόμματα που έχουν πολύ διαφορετική πολιτική. Ούτε μπορεί να υπάρξουν συμβιβασμοί σε ορισμένα πράγματα. Φυσικά, αν είναι ένα αντικείμενο δευτερεύων κλπ., μπορεί να μην υπάρχει σύγκρουση, να υπάρχει μια ανοχή. Αλλά ως προς την κατεύθυνση, την συνολική, και μπορώ να πω πάρα πολλά παραδείγματα, ακόμα και τώρα, ως στην κατεύθυνση τη συνολική έχουμε ριζικές διαφωνίες. Και δεν μπορεί να είναι της Βουλής, θα είναι της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και για να το πάω και παραπέρα, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα θέματα του ΝΑΤΟ, στα θέματα των υπερασπιστικών πολέμων, υπάρχει συνένεση όλων των αστικών κομμάτων που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ του ΝΑΤΟ, παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, τώρα προσπερνάει με μεγάλη ταχύτητα και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις τελευταίες εξελίξεις. Άρα, τι κοινή συνένεση να έχουμε γι' αυτό? Και δεύτερον, όσο και να λέει κανένας ότι προσπαθεί με αντικειμενικό τρόπο να προβάλλει ορισμένα πράγματα, δεν γίνεται. Έχει σφραγίδα ιδεολογική. Δεν θέλω να σας πω παραδείγματα, πάμε έξω στην έκθεση. Να δούμε. Και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έχει και είναι λογικό αυτό. Αυτός που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή θα βάλει τη δική του κατεύθυνση, τη δική του ιδεολογική κατεύθυνση, η οποία δεν μπορεί να ταυτίζεται ούτε και να προσεγγίζει πολλές φορές με κατεύθυνση τουλάχιστον του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Έχει απλώσει πολύ αυτή η δουλειά. Πάρα πολύ. Εμείς δεν συμφωνούμε ούτε με τη διεύρυνση. Φυσικά ισχύει πάντα ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα κάνει τα πάντα, και αυτό τώρα το ότι συμμετέχουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, καταρχήν δεν συμμετέχουν. Είναι και αδύνατο δηλαδή τώρα, για να κάτσει να ασχοληθεί τώρα. Αλλά δεν σημαίνει και τίποτα. Ούτε οι αποφάσεις παίρνονται σε τελευταία ανάλυση όταν είναι διαφορετικές. Παίρνονται από αυτούς που έχουν την πλειοψηφία, και αν καμιά φορά δεν κάνουν φασαρία, είναι γιατί είναι και περιττή το να κάνεις φασαρία σε τέτοιο είδους αποφάσεις. Όπως επίσης δεν συμφωνούμε και στα άρθρα που αφορούν τα εργασιακά συνολικά. Και το 9 και το 21 και το 23 και το 27 και το 29, 12 ώρες όλες τις μέρες της εβδομάδας. Και το 33, ότι μπορεί να καταργούνται οι άδειες, και το 40, που είναι τιμωρία των υπαλλήλων με κάποια κριτήρια τα οποία είναι ασαφή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάθε φορά διαφορετικά. Και δεν συμφωνούμε και από θέση αρχής. Η θέση δική μας είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν σταθερή και μόνιμη εργασία. Εδώ υπάρχουν όλων των ειδών οι εργασιακές σχέσεις. Θα πει κανένας είναι αντικειμενικό. Αντικειμενικό είναι με βάση το ότι έχετε ψηφίσει όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν είναι αντικειμενικό επειδή έτσι πρέπει να είναι. Και επομένως, επίσης λέει συνεργασίες και εξωτερικές και μια σειρά άλλα πράγματα, ποιος τα καθορίζει όλα αυτά. Και επομένως δεν συμφωνούμε με όλα αυτά τα άρθρα και γι' αυτό ψηφίζουμε συνολικά όχι.